Κύριε Δημοσθένη Δόγκα, καλή σας ημέρα από τον 984. Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλειαράκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Γιατί μιλάμε πάντα για την Κρήτη, και όταν μιλάμε για την Κρήτη έχουμε ή τον τουρισμό ή τον πρωτογενή τομέα. Μιας λοιπόν και το ξεκίνησα το θέμα με τον πρωτογενή τομέα και αυτά τα οποία ακούσατε, για πάμε σε ένα πρώτο σχόλιο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα σταθώ στο τελευταίο, στα λόγια του Υπουργού, ότι είμαστε αυτό που τρώμε και αν τρώμε καλύτερα θα είμαστε πιο υγιείς και ο πλανήτης αντίστοιχα. Είναι λογικό ότι όλες μας οι καταναλωτικές συνήθειες επιβαρύνουν ή δεν επιβαρύνουν τον πλανήτη. Αν λοιπόν σε διαφορά τα τρόφιμα και ειδικά τα λαχανικά και τα οπωροκυπευτικά επιλέγουμε τα βιολογικά είτε σαν παραγωγή είτε σαν καταναλωτές, είναι λογικό και ο πλανήτης σιγά σιγά να σταματήσει να υποφέρει τόσο, λόγω του ότι οι βιολογικές σοδιές έχουν μικρότερο αντίκτυπο στον πλανήτη, σε ό,τι αφορά το άζωτο, σε ό,τι αφορά τη ρήπανση γενικότερα την ατμοσφαιρική. Από εκεί και πέρα, καλό είναι όταν μιλάμε για πρωτογενή τομέα να ξέρουμε όλοι και δει οι νέοι, είτε είμαστε αγρότες είτε είμαστε στην αλληλεία, ότι κάθε ένα ευρώ αποδίδει 3 ευρώ. Ο πρωτογενής τομέας έχει πάρα πολύ μεγάλη υπεραξία, αρκεί να προσπαθούμε να μην δίνουμε χώρο στους ενδιάμεσους, με ποιο τρόπο οι παραγωγοί να μπορούν να φτάνουν τελικά και στον πελάτη και στον καταναλωτή κατευθείαν. Mm. Μπορεί πάρα πολλούς ενδιάμεσους. Εκεί είναι που χάνονται αυτά τα λεφτά που θα μπορούσε να βγάλει ο αγρότης. Δεν ξέρω για αρχή αν μπορεί εύκολα κάλυψα να γίνει ωστόσο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, η πιστοποίηση και η εμφιάλωση ή τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε παραγωγού. Αν δώσει κάποια λεφτά και είναι σίγουρος για το προϊόν του, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση στο αγοραστικό κοινό και στους πελάτες, στους καταναλωτές. Αυτό σιγά σιγά το βλέπουν οι νέοι αγρότες και όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, και είτε με πιστοποιήσεις, είτε με τα δικά τους τα site, με τις σελίδες κτλ. Καταφέρουν και χτυπάνε κατευθείαν τον πελάτη, χωρίς να υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι και να χάνουν ποσοστό του κέρδους τους. Ναι, ξέρετε όμως, κύριε Δόγκα, τώρα εγώ ήθελα να μιλήσω για άλλα θέματα, αλλά προσέξτε η συζήτηση που με πάει στο εξής. Εσείς μιλάτε άμεσα από την πηγή στην κατανάλωση, χωρίς μεσάζοντες. Έχουμε δει κατά καιρούς κινήματα. Βλέπουμε τι γίνεται μέσα στο χώρο των λαϊκών αγορών. Εντάξει, πολιτευτής είσαστε και νομίζω ότι έχετε εικόνα. Έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την άλλη, τι γίνεται με τις λαϊκές εταιρείες, τις λαϊκές αγορές. Όλα τούτα εδώ τα πράγματα, ωστόσο, με αυτό που εσείς προασπίζεστε και ως αγρότης, δεν έρχεται να δέσει το γλυκό για να ξέρουμε πραγματικά τι είναι αυτό και πώς είναι αυτό που φτάνει στο τραπέζι μας. Οι μισοί που έχουν πάγκους στις λαϊκές είναι και άνθρωποι που είναι αγρότες. Απλά καλό είναι να καταλάβουν οι περισσότεροι αγρότες να βγάλουν δικαίωμα στις λαϊκές, προκειμένου να μην υπάρχουν μόνο οι λαϊκαντζίδες, όπως το λέμε, που είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ χρήσιμοι, αλλά που συνήθως συνασπίζονται και λέμε τα καρτέλα, ας πούμε, των λαϊκών. Καλό είναι αυτό σιγά σιγά να φύγει. Τώρα, αν το να δημιουργηθούν εταιρείες διαχείρισης των λαϊκών θα βοηθήσει, πάντα η οργάνωση και η μηχανοργάνωση αλήθεια είναι βοηθάει. Βγάζει πάρα πολλά παρασυστήματα, ας πούμε, και κύκλους χρήματος οι οποίοι κινούνται σε περίεργα μοτίβα. Γιατί ξέρουμε οι λαϊκές ότι έχουν το δικό τους τρόπο που τρέχουν και ως προς το κόστος της κάθε μίας θέσης και ως προς το που γίνονται. Αγροτικές συνδυασμένες καλλιέργειες και τυποποίηση προϊόντων. Ένα θέμα με προτάσεις που έρχονται και κουμπώνουν από εσάς. Οι συνδυασμένες καλλιέργειες βοηθάνε πάρα πολύ στο να είναι βιολογικά τα προϊόντα μας. Σύντομα ότι μας δίνουν την ευχαίρεια στο ίδιο χωράφι που έχουμε ελιές ή έχουμε κάτι άλλο να μπορέσουμε να φυτέψουμε και λαχανικά. Όχι τα πάντα, αλλά σίγουρα συνδυασμένα μπορούμε να ρίξουμε πάρα πολύ το αποτύπωμα το περιβαλλοντικό που έχει η παραγωγή μας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα. Πλέον αυτό είναι μια κοινή γνώση, το ξέραν και στα αρχαία, θα λέγαμε, χρόνια, συνδυασμένες καλλιέργειες, αλλά οι νέοι παραγωγοί το χρησιμοποιούν και βλέπουμε συνέχεια να κερδίζουν και χώρο έναντι άλλων προϊόντων τα οποία δεν λειτουργούν έτσι. Κερδίζουν χώρο οι νέοι αγρότες με αυτές τις αγροτικές συνδυασμένες καλλιέργειες και την τυποποίηση των προϊόντων. Υπάρχουν εκείνες οι ενισχύσεις ή τα κριτήρια ή τα κίνητρα, καλύτερα τα κίνητρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν στο επάγγελμα? Γιατί και εσείς στο επάγγελμα μπήκατε, άλλα σπουδάσατε, αλλά άλλα κάνετε τελικώς. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν το επάγγελμα, όταν μιλάμε για το αγροτικό επάγγελμα, σου προσφέρει μια γκάμα επιλογών των προϊόντων που θα μπορέσει να καλλιεργήσει, είτε μιλάμε για τη δικιά σου την επάρκεια και την αυτάρκεια, είτε μιλάμε για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.
πριν από λίγο χρησιμοποιήσατε μέσα στο λόγο σας την τεχνογνωσία. Μιλήσατε για την τεχνογνωσία αρχαίων διαδικασιών καλλιέργειας. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Αναφέρεστε στην ελιά, αναφέρεστε στο αμπέλι, στην ελιά, στην ζία, στα παραδοσιακά σκάφη, τα εικαστικά επαγγέλματα και εικαστική τέχνη και παραδοσιακή τέχνη. Τι θέλετε να πείτε τώρα με όλα αυτά, δηλαδή? Υπάρχουν τα βασικά προϊόντα μας, τα ελληνικά, μπορούν να πιστοποιηθούν και ειδικά η τεχνογνωσία τους σε σχέση με την καλλιέργειά τους, με το μάζεμά τους και την επεξεργασία τους σε πρώτο επίπεδο από τα αρχαία τα χρόνια. Οποιοδήποτε θέλει λοιπόν να μπει στη διαδικασία να φτιάξει ένα αμπέλι, στο οποίο να έρχονται οι τουρίστες ή οι άνθρωποι με προγράμματα και να τους δείχνει από το πώς το φυτεύουν, πώς το μαζεύουν και πότε, πώς γίνεται το πάτημα και το παραδοσιακό και το σύγχρονο και τελικά πώς γίνεται το κανονικό προϊόν. Έτσι τι κερδίζει λοιπόν? Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή εγχώρια όπως τη βλέπουμε εμείς, αλλά και το παγκόσμιο γίγνεσθε και την παγκόσμια ζήτηση δεν μπορεί να την καλύψει. Αυτό που μπορεί να καλύψει, επειδή όλοι ξέρουν ότι σε αυτά τα 4-5 προϊόντα εμείς έχουμε τεχνογνωσία, να την αποδεχτούμε, να την πιστοποιήσουμε, να την οργανώσουμε και να έρχονται οι άνθρωποι να τους πουλάμε εκπαιδευτικά σεμινάρια πλέον περί του πώς παράγεται το προϊόν. Και από εκεί και πέρα, αν θελήσουν και να πάρουν προϊόν σαν πελάτες, είναι ακόμα καλύτερο. Αλλιώς γίνεται η εκπαίδευση. Και έτσι και εμείς προωθούμε τα δικά μας προϊόντα. Γιατί όταν κάποιος Κινέζος, κάποιος Γάλλος, κάποιος Γερμανός, κάποιος οποιοδήποτε από την Αυστραλία έρθει σε εμάς εδώ να δει πώς βγαίνει το λάδι από τα αρχαία τα χρόνια μέχρι και τώρα, είναι πολύ πιθανό όταν θα πάει στη χώρα του πίσω, πρώτα απ' όλα να μας διαφημίσει για τον τρόπο που το φτιάχνουμε αυτό το πράγμα, για την τεχνογνωσία μας, και δεύτερον να παραγγείλει και προϊόντα από τον οποιοδήποτε πλέον παραγωγό Έλληνα, και όχι μόνο από έναν που έτυχε να έχει μια γνωριμία ή να φτάσει με κάποιο τρόπο στο σπίτι του ή διαφήμισή του. Αυτό γίνεται ή μπορεί να γίνει με βάση αυτού που εσείς λέτε, μέσα από πιστοποιημένες ομάδες, μέσα από ομάδες παραγωγών, μέσα από αγροτικούς συλλόγους, μπορεί να εμπλακούν ακόμα και με τη μορφή θεματικού τουρισμού ενδεχόμενα διαφορετικά είναι υπουργεία? Ακριβώς, είναι θεματικός τουρισμός. Ακριβώς, είναι θεματικός τουρισμός, είναι αγροτουρισμός, όπου στο κάθε ένα από αυτά τα οικόπεδα μπορεί να υπάρχουν και 4-5 δασικά σπιτάκια ή κανονικά σπιτάκια για να μένει ο κόσμος τις ημέρες να παρακολουθεί το σεμινάριο, να βλέπει πως είναι να καλλιεργεί στη γη και να ξυπνάζει μέσα σε ένα χωράφι. Και θα σας έλεγα και για τα παραδοσιακά σκάφη, που εγώ ασχολούμαι με τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών, ότι επισύρουν γύρω στα 30 επαγγέλματα. Είναι όπως είναι η οικοδομή το να φτιάξει ένα παραδοσιακό σκάφος. Και ξεκινάνε από απλούς τεχνίτες και εργάτες μέχρι τον ναυτικό που είναι επιστήμονας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι τομείς, το αμπέλι, το λάδι, η ζία, τα παραδοσιακά σκάφη και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν και τον πρωτογενή τομέα ανάπτυξης, απασχολούν ανθρώπους οι οποίοι είναι από όλα τα βιωτικά επίπεδα και όλα τα μορφωτικά. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την οικονομία μας και βοηθάει και πάρα πολύ στην απορρόφηση επαγγελματιών και επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούσαν να φύγουν την επόμενη μέρα έξω. Σποραδικά έχουμε δει κάποιες τέτοιες κινήσεις με ομάδες τουριστών, αν θέλετε, οι οποίες έχουν μπει μέσα σε κάποιο αμπέλι, έχουν μπει μέσα σε κάποιο λιόφυτο. Είδαμε ότι ή ακούσαμε ότι, ξέρετε, τους προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εκεί μείναμε. Καλά κάνετε λοιπόν και το επισημαίνετε αυτό, και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει και με το οικονομικό κίνητρο, λέει ένας ακροατής ο οποίος σας ακούει, αν αντισταθμίζει, μεταφράζοντας από τη δική του την πλευρά αυτό το οποίο λέτε, αν αντισταθμίζαμε τα λεφτά που δίνουμε για εισαγωγή αγροτικών προϊόντων με την τόνωση της εγχώριας παραγωγής, τότε καμιά κρίση κορονοϊού ή άλλη κρίση θα μας ακουμπούσε σε ό,τι έχει να κάνει αυτή την ώρα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Η αντιστάθμιση δεν μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι κόβεις τις εισαγωγές όταν υπάρχει και η ζήτηση μάλιστα η εγχώρια για κάποια εισαγόμενα προϊόντα. Το κακό που συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς σε σχέση με την αγροτική ανάπτυξη είναι ότι δεν επιτρέπει την πρημοδότηση από το κράτος. Παλιά κάποια προϊόντα, και βιομηχανικά προϊόντα αλλά και αγροτικά προϊόντα, μπορούσαν να πρημοδοτηθούν προκειμένου να είναι στο ράφι σε ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με το εξωτερικό, που γίνονται μαζική παραγωγή τους και πέφτουν τα κόστη όταν εισάγονται. Όταν λοιπόν ο Έλληνας και οποιοδήποτε παγκοσμίως δει στη χώρα του το εισαγόμενο προϊόν που έχει ίδιο με αυτό που παράγει η χώρα του να είναι στην ίδια ή και χαμηλότερη τιμή, είναι λογικό να θεωρήσει ότι αυτός που είναι ντόπιος παραγωγός τον κλέβει σχετικά ή έχει πολύ αυξημένο κόστος για να τα αγοράσει. Άρα τελικά τίνει να πηγαίνει στο εισαγόμενο. Αυτό λοιπόν με μια πρημοδότηση ή με ένα σκεπτικό πιο δίκαιης φορολόγησης
θα αντισασμιζόταν. Βέβαια, όπως και την τελευταία τώρα το ένα έρχεται, νομίζω σας άκουσε άμεσα διότι ακούει την συζήτηση mm-hmm. και μας στέλνει τα μηνύματα στο news.papakiradio984.gr. Ρωτώ τώρα το εξής, γιατί αυτό το οποίο εσείς είπατε πριν από λίγο συνδέεται με αυτό που έρχεται ως πρόταση, δηλαδή από τη μία τεχνογνωσία αρχαίων διαδικασιών καλλιέργειας, επεξεργασίας ελιάς, αμπελιού, σιταριού όλων των προϊόντων, θεματικός τουρισμός, συνεργασία των υπουργείων, σαν να λέμε μια στρατηγική πάνω σε αυτό το θέμα, και μου το συνδέεται άμεσα με παραδοσιακά ναυτικά καρνάγια, με μετακίνηση προϊόντων με μηδενικούς ρήπους. Με αποτύπωμα άνθρακα, βεβαίως. Θα σας πω για να καταλάβετε και οι τηλεθεατές, εφόσον ασχολούνται και βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ακροατές εδώ. Ναι, ακροατές, συγγνώμη. Όταν ανακοινώσαμε ότι το σκάφος μας πέφτει σε ένα μήνα από τώρα που πέφτει, είχε έρθει το Πάσχα μία Κινέζα δημοσιογράφος, η οποία γράφει αντίστοιχα στην Life, τη δικιά μας εδώ πέρα την εφημερίδα, την δωρεάν που διανύμεται σε όλη την Αθήνα. Μέσα σε ένα τεύχος είχαμε 5.000 αιτήσεις φυσικών προσώπων Κινέζων από το Πεκίνο, οι οποίοι θέλουν να έρθουν σε θεματικό ταξίδι για να ταξιδέψουν με παραδοσιακό ελληνικό σκάφος και με παραδοσιακή ναυτική ελληνική τέχνη, ας πούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο οποιοδήποτε καταφέρει κάτι τέτοιο, είτε είναι αμπέλι, είτε είναι λάδι, να μπορέσει να το διαφημίσει και να κάνει μια σωστή υποδομή, η παγκόσμια ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί υπάρχει μυθοπλασία, η οποία στους ξένους είναι γνωστή για την Ελλάδα. Όλοι ξέρουν τους θεούς μας, όλοι ξέρουν για τα αρχαία μας. Ο κάθε τόπος έχει ένα ξεχωριστό ιστορικό υπόβαθρο, είτε είναι αρχαίο, είτε είναι μεσαιωνικό, είτε είναι ενετικό κτλ. Και όλο αυτό το πράγμα μαζί με την αγροτική ανάπτυξη, την πλειοδογενή παραγωγή, θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρουμε ξένους, να μας γνωρίσουν, να μας ξανααγαπήσουν, πέρα του Ζόρμπα που ξέρουν όλοι, και τελικά να τους κερδίσουμε και σαν πελάτες, αλλά και σαν τουρίστες. Τι ακριβώς εννοείτε, δώστε μου να το καταλάβω, γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ της ναυτοσύνης. Παραδοσιακά ναυτικά καρνάγια, μετακίνηση προϊόντων με μηδενικούς ρήπους, ναι, κουπιά. Τα βιολογικά προϊόντα, όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν βιολογικά προϊόντα, κοιτάνε να δουν αν έχουν μετακινηθεί για να έρθουν στη χώρα τους με χαμηλό αποτύπωμα ρήπων. Δηλαδή δεν έχουν πάρει ταλίκες και πλοία κτλ. Αλλά ανταυτού έχουν μεταφερθεί με ιστιοφόρα. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά σκάφη τα οποία μαζεύουν στη Μήλα και σε κάνα δύο άλλα μισάκια από την Ελλάδα προϊόντα, τοπικά προϊόντα. Και υπάρχει ένα τετρακάλατο καράβι το οποίο μπαίνει στη Μεσόγειο δύο φορές σχεδόν το μήνα και πηγαίνει τα προϊόντα αυτά στην Αμερική. Και πηγαίνει με μηδενικούς ρήπους. Αυτό λοιπόν ανεβαίνει την υπεραξία του προϊόντος και υπάρχει αγοραστικό κοινό το οποίο κάνει κράφα, λέγουμε. Μάλιστα. Οπότε πάμε άμεσα, όπως είπατε, και σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Πάμε στην αιολική, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στη φωτοβολταϊκή, πάμε στην κυματική, Όλα αυτά βοηθάνε. Και η κυματική, ίσως να είναι και το πιο απαλό και εύκολο θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Απλά δεν είναι διαδεδομένο, επειδή δεν ξέρουν τον τρόπο εφαρμογής τους πάρα πολύ οι Έλληνες. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο, για να μην έχουμε και όλη αυτή την διένεξη για τα αιωλικά. Τα βάλες εδώ, τα βάλες εκεί, εμένα δεν μου αρέσουν κτλ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν μέρη τα οποία έχουν ιστορία, αρχαιολογία και τοπικά πράγματα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν με ήπια μορφή ανάπτυξης. Είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα, και υπάρχουν και άλλα μέρη στα οποία δεν πατάει ποτέ κανείς, δεν μιλάμε για Natura και τα λοιπά, φυσικού κάλους και τέτοια, και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ένα αιωλικό πάρκο ή ένα φωτοβολταϊκό, γιατί και αυτό έχει ένα κομμάτι τουρισμού από πίσω του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε αιωλικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, σαν τουρισμό. Ξέρετε τώρα, για να το επεκτείνω από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λιβανός, ότι τρώμε είμαστε, ότι αναπνέουμε είμαστε, όσο ασκούμαστε είμαστε, όσο γυμναζόμαστε είμαστε, όλα τα υπόλοιπα. Καλά είναι αυτά έτσι όπως ακούγονται, αλλά από την άλλη δεν μπορεί. Κάπου κολλάμε, και θα σας έλεγε κάποιος ότι μπορείς να κολλήσεις, ρε παιδί μου, στο ότι μπορεί να μην έρθει άμεσα το χρήμα για να μπορείς να ζήσεις. Μπορεί να μην παραδοθεί άμεσα ένα προϊόν, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Δόγκα, αυτό το οποίο ακούμε τις περισσότερες φορές είναι, και εσείς όμως από τη στιγμή που έχετε τέτοιου είδους προτάσεις και είναι εμπεριστατωμένες, επιχειρηματολογείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μπορείτε να απαντήσετε. Αυτό που ακούμε πάρα πολλές φορές από τους αγρότες, από τους παραγωγούς, από τους θερμοκηπιάδες είναι το εξής: υπάρχουν ρήτρες εάν το προϊόν που παράγεις εσύ, κυρία μου, δεν παραδοθεί σε συγκεκριμένο χρόνο,
χώρο τάδε του μήνα. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορεί να, προϊόντα, μόνο, να υπάρχουν μόνο πλέον εκτήματα. Η ποιότητα καιρικών φαινομένων και απεργιών στην παράδοση προϊόντων είναι παγκόσμιο πρόβλημα και δεν έχει σχέση μόνο με αυτά που μετακινούνται με τελικό αποτύπωμα άνθρακα, αν θα πάνε λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά, αν θα πετύχουν καιρό. Το ίδιο μπορεί να καθυστερήσει και ένα καράβι το οποίο έχει μέσα τα λύκες με κοντέινερ. Λέγεται deviation act of God για κριτικά φαινόμενα, συγκεκριμένα στο ναυτικό δίκαιο και σχετικά δικαιολογείται. Δικαιολογείται για την καθυστέρηση, βέβαια πληρώνουν τις ρήτρες τις ασφαλιστικές. Αυτό μπορεί να συμβεί όμως με τον οποιοδήποτε τρόπο και να μετακινείται ένα προϊόν. Μήνυμα που έρχεται προς εσάς ως ερώτημα, ως θέση με ζητούμενο τη δική σας απάντηση, το δικό σας το σχολιασμό από ανθρώπους που σας ακούνε. Εθνική πολιτική θέλει, η οποία δεν υπάρχει. Βάσει των όσων εσείς σήμερα λέτε, παρουσιάζετε, κάνετε τις δικές σας τις προτάσεις. Αποσπασματικά και μισές δουλειές, η όποια καλή πρόθεση υπήρξε μεμονωμένα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δυνατόν κάθε κυβέρνηση να αλλάζει φορολογική ή αγροτική πολιτική κάθε 4 χρόνια. Επιμένω, λέει ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, εάν επενδύαμε πρωτίστως στην προτίμηση ελληνικών προϊόντων όπως κάνει η Τουρκία για τα δικά της, τότε θα ήμασταν σε διαφορετική μοίρα. Πώς να συναγωνιστώ το εισαγόμενο, ας πούμε, προϊόν μέλι που πωλείται 3 με 4 ευρώ στα σούπερ μάρκετ? Είναι αυτό που είπα και εγώ. Το έθεσα νομίζω πάρα πολύ καλά, ότι αν δεν υπάρχει μια πρημοδότηση, ένα ευεργετικό καθεστώς σε σχέση με τη φορολόγηση, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα που έγκυται στον πρωτογενή τομέα, τότε πάντα θα βλέπουμε ίδιες και χαμηλότερες τιμές από τα εισαγόμενα και αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στους πελατών. Κύριε Δογκά, η Κρήτη, βάσει όλων αυτών που λέτε, μιλώντας πάντα για την Κρήτη και απευθυνόμενη, ας πούμε, πρωτίστως σε κρητικό αγροτικό ακροατήριο, μπορεί να είναι ο πιλότος για όλες αυτές τις προτάσεις σας? Μπορεί, γιατί είναι μαζεμένοι και οργανωμένοι οι άνθρωποι όταν θέλουν. Απλά επειδή συγκεκριμένος ο τόπος και ξέρετε το τι μπορείτε να παράγετε, αν πραγματικά υπήρχε μια οργάνωση στην Κρήτη, αυτό θα μπορούσε να είναι παράδειγμα για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή και η Πελοπόννησος θα μπορούσε να γίνει, αλλά καταλαβαίνετε ότι το γεωφυσικό ανάγλυφο δεν το επιτρέπει τόσο πολύ. Ενώ η Κρήτη θα μπορούσε να αναπτύξει μια ενιαία πολιτική σε σχέση με το πώς προωθεί τα αγροτικά προϊόντα και να βγει μπροστά. Αυτό που είναι θέμα, όπως έθεσε και ο ακροατή σας με την διαφορετική φορολόγηση από χρόνο σε χρόνο, σίγουρα το να λέγαμε ότι θα είναι το ΦΠΑ 15% σε όλα τα πράγματα, θα έβγαιναν οι άνθρωποι να κάνουν δουλειές, να γίνουν συμβόλαια, να υπάρξει ανάπτυξη. Το μη σίγουρο φορολογικό καθεστώς, αυτή η ανασφάλεια, πάντα κρατάει τους ανθρώπους και τους ντόπιους και τους έξω πίσω στην επένδυση. Και τελικά καταλήγουμε να έρχονται κεφάλαια και άνθρωποι να επενδύσουν οι οποίοι είναι αγνώστου προελεύσεως λόγω την επίφοβη κατάσταση. Οπότε σίγουρα ένα φορολογικό καθεστώς σταθερό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι θέσεις σας, προτάσεις? Έχουν ήδη κατατεθεί, είναι θέματα τα οποία συζητώνται? Γιατί δεν μπορώ να το ξεχωρίσω αυτή την ώρα και να το πάρω μεμονωμένα. Το βλέπω πραγματικά σαν ένα σύνολο από την καλλιέργεια, την τυποποίηση, την μεταφορά, τη διακίνηση των προϊόντων, την εναλλακτική μορφή ενέργειας, τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται. Σε ποιο σημείο είμαστε? Είναι κάτι που έχει συνδυθεί. Προσέξτε να δείτε τώρα πώς κόλλησε. Το μηχανισμό, τον διαχρονικό κρατικό μηχανισμό, όποια συντεχνία και όποιο κλάδο, είτε είναι αναπτυγμένος είτε είναι υπό ανάπτυξη, δεν μπορούν να τον ορίσουν και με αυτό θεωρώ να τον χειραγωγήσουν, με την καλή και με την κακή έννοια, που μόνο κακό είναι αυτό το πράγμα, δεν το προωθούν. Είναι σαν τις καμπάνιες τουριστικές. Γιατί να υπάρχει η δυνατότητα το Υπουργείο Τουρισμού να βγάζει μία καμπάνα για όποιο νησί θέλει κάθε χρονιά και να πηγαίνει να το διαφημίζει στις παγκόσμιες εκθέσεις τουρισμού και να μην μπορεί το κάθε νησί να βγάλει τη δικιά του καμπάνια, την οποία προφανώς και θα ελέγξει μια κυβερνητική
κάποιος από την κυβέρνηση ή ένας αντίστοιχος, μια αντίστοιχη ομάδα ανθρώπων, για να μπορέσει να πάει να εκπροσωπηθεί στο εξωτερικό και να πάρει τους δικούς του ήθελες. Πιστεύετε, για μισό λεπτό κύριε Δόγκα, πιστεύετε ότι δεν ξέρουν να το κάνουν αυτό, αφού εντάξει, μπορεί να το έχουν συζητήσει, μπορεί να το έχουν ακούσει, αλλά τις προτάσεις τις βάζουν στο σιρτάρι? Πιστεύετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουν να διαχειριστούν και πάνε σε άλλα εύκολα μονοπάτια? Προτιμούν να βγουν πρώτα 10 ιδιωτικές επιχειρήσεις εμέσως ή αμέσως δικών τους ή οικείων συμφερόντων που να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβερνητική γραμμή που να προωθήσει όλα αυτά που λέμε, τα 2-3-4 βασικά προϊόντα, όπως έκανε η Ελβετία με τον Καποδίστρια και πήγε μπροστά. Τι τους είπε? Σοκολάτα, ρολόγια, τυρί. Και από εκεί και πέρα και σκάνει ό,τι άλλο θέλει ο κόσμος. Και εδώ πέρα λοιπόν, αν είχαμε τα 4 βασικά προϊόντα μας, που είναι η θάλασσα, είναι τα ακτήματα και είναι και ο ήλιος μας και ο τουρισμός μας, σαν βασικό μοχλό και μηχανισμό κίνησης της αγοράς και εξάλληψης ανεργίας, θα είχαμε πάει πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Δεν το θέλουν όμως, για να μπορούν να κρατάνε τις συντεχνίες ξεχωριστά, τους ψήφους ξεχωριστά και αντίθετα και τα οικονομικά συμφέροντα. Μάλιστα. Και έτσι πληρώνουμε. Δυστυχώς, αλλά να σου πω κάτι, είναι μια διαρκής πάλι του καλού με το κακό. Καλό είναι οι νέοι άνθρωποι, και όχι νέοι μόνο στα χρόνια, αλλά οι άθαρτοι, να μπαίνουν να ασχολούνται με τα κοινά και τα τοπικά και τα εθνικά, προκειμένου να υπάρχει και αυτή η εκπροσώπηση και μόνο των κειμένων συμφερόντων για τα οποία βλέπουμε. Μάλιστα. Νομίζω απαντήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προωθείς άλλα πράγματα. Πολιτική είναι η απόφαση. Καλύπτεις και το δικό σου το κοινό. Έχεις και τις ψήφους, έχεις και τα δικά σου τα πελατάκια. Το πας διαφορετικά το πράγμα. Αφήνεις όλα αυτά τα σοβαρά και τα σπουδαία που είπαμε απ' έξω και έτσι φτάνεις σε αυτό το σημείο. Κύριε Δημοσθένη Δόγκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, για αυτές τις προτάσεις που ακούσαμε σήμερα από εσάς σε ό,τι έχει να κάνει την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Χαρά μου η συζήτησή μας και όποτε θέλετε, εδώ είμαστε να συζητήσουμε για το οποιοδήποτε θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή τουριστική σεζόν. Καλά να είστε. Γεια σας. Γεια σας.